Καλημέρα. Καλημέρα. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2022, από την 1η του Γενάρη, λειτουργούν κανονικά οι κάμερες φωτοεπισήμανσης, έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Από την 1η έχει αρχίσει η λειτουργία, γίνονται καταγραφές των παραβάσεων, αρχίζει η επεξεργασία της κάθε μιας περίπτωσης ξεχωριστά, έτσι ώστε να αρχίσουν πολύ σύντομα να αποστέλλονται και οι καταγγελίες προς τους οδηγούς. Έχουν ανάψει αρκετά φλάς αυτές τις 2-3 μέρες ή δεν έχετε ακόμη κάποια στοιχεία? Όχι, δεν έχουμε ακόμη στοιχεία. Θα πρέπει πρώτα, όπως έχω πει, να γίνει η επεξεργασία, να δούμε ακριβώς τι καταγγελίες έχουν καταγραφεί, για να μπορούμε να τις δώσουμε στη συνέχεια. Κάθε πόσο θα ενημερώνεστε, κύριε Ευρυπίδου? Είναι θέμα να αρχίσει η επεξεργασία. Από την στιγμή που θα αρχίσει η επεξεργασία, μπορούμε και καθημερινά να το κάνουμε. Απλά αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πολλά άλλα να τρέξουμε. Αυτό που θα αφήσουμε ίσως στην αρχή κάθε εβδομαδιαία, μετά κάθε μήνα, για να βγάζουμε τα συμπεράσματα και να είναι πιο ακριβή, ανάλογα με το την αποτελεσματικότητα τους, των όγκων εργασίας που υπάρχει. Είναι διάφορα πράγματα που θα δούμε, έτσι ώστε να βοηθηθούμε και εμείς και οποιοδήποτε χρειάζεται για να προχωρήσει το σύστημα. Μάλιστα. Τώρα, να πούμε, διαβάζω τώρα εδώ κάποια στατιστικά ότι σε 9 μέρες κατέγραψαν 6.500 παραβάσεις οι 4 κινητές κάμερες. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός παραβάσεων. Ναι, να διευκρινίσουμε, αυτές είναι οι καταγραφές, οι παραβάσεις που έχουν γίνει την περίοδο των προειδοποιήσεων από τις κινητές τις κάμερες, και άλλες 800 περίπου που έχουν γίνει από τις σταθερές, τη μία συμβολή που υπάρχουν τώρα. Για αυτές τις παραβάσεις θα σταλούν και στους παραβάτες οι προειδοποιήσεις, όμως όχι οι καταγγελίες, οι προειδοποιήσεις. Είναι η περίοδος των προειδοποιήσεων αυτών, και όντως αυτή είναι η αριθμή, ναι. Μάλιστα. Και τώρα, εκτός από τις 4 κινητές, έρχονται και άλλες 16 για να γίνουν 20 στο σύνολο κινητές, σωστά? Ναι, ναι. Στην επόμενη φάση θα έχουμε ακόμα 20 κινητές, και στη συνέχεια και σταθερές, και με τη συμπλήρωση του έργου θα έχουμε 90 σταθερές σε 30 σημεία, σε 30 διασταυρώσεις ή συμβολές, και 20 κινητές για να λειτουργούν. Μάλιστα. Μάλιστα. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα από τη στιγμή, δηλαδή στατιστικά ο κόσμος βλέπετε ότι θα συμμορφώνεται, τι γίνεται σε άλλες χώρες, τι στατιστικά υπάρχουν? Ναι, τα στοιχεία και η εμπειρία έχουν δείξει, και σε συνεργασία που έχουμε με τους υπευθύνους της εταιρείας που έχει εγκαταστήσει το σύστημα σε πάρα πολλές χώρες, φαίνεται ότι στην αρχή υπάρχει μια μεγάλη καταγραφή, και στη συνέχεια ο κόσμος αρχίζει και συνηθίζει, αρχίζει και συμμορφώνεται. Και ταυτόχρονα υπάρχει και σημαντική μείωση των τροχαίων συγκρούσεων, που στο τέλος της ημέρας είναι αυτό που θέλουμε. Όντως, από την πρώτη ημέρα που είχαν αρχίσει οι δοκιμαστικές, μέχρι και σήμερα βλέπουμε διαφορά, ειδικά στα σημεία όπου είναι σταθερές οι κάμερες. Υπάρχει αρκετή συμμόρφωση, και θεωρούμε ότι αυτό είναι η ουσία. Μάλιστα. Να υπάρχει συμμόρφωση, και ταυτόχρονα να έχουμε και τη μείωση των συγκρούσεων που θέλουμε. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος, εκτός από τη συμμόρφωση, να ελαττώσουμε όσο μπορούμε τα τροχαία που συμβαίνουν. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ευρυπίδου μου. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά. Yes.